Ενημερωτική συνάντηση, συζήτηση για τα ωφέλη της πρακτικής άσκησης Erasmus Plus σε χώρα διαφορετική από τη χώρα σπουδών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος Erasmus Plus για το αερινό εξάμεινο 2017-2018 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο και υποδέχθηκε τους νέους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στη σημερινή εκδήλωση, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ριέκα της Κροατίας και ο Αθανάσιος Σταυρακούδης, συντονιστής του προγράμματος Erasmus Plus του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μίλησαν και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες για τα ωφέλη της εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό. Πώς οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ωφέλη μετακινούμενοι για λίγους μήνες στο εξωτερικό, πώς οι επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού μπορούν να επωφεληθούν από την απασχόληση εισερχομένων φοιτητών από το εξωτερικό και πώς η κοινωνία συνολικά ωφελείται από τη διεθνή κινητικότητα φοιτητών και εργαζομένων. Πρακτική άσκηση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus Plus για πρακτική άσκηση τόσο των δικών μας φοιτητών, εδώ δηλαδή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που μπορούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, όσο επίσης θα μιλήσουμε και θα πούμε δύο λόγια για τις ευκαιρίες που έχουν εδώ οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, να απασχολήσουν οι ίδιες φοιτητές οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό εδώ στην πατρίδα μας για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Η πρακτική άσκηση πια είναι μέρος της εκπαίδευσης που προσφέρουν όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πέρα δηλαδή από τα ακαδημαϊκού τύπου μαθήματα, τις διαλέξεις και τα λοιπά, τα εργαστήρια στα οποία έχουν πρόσβαση οι φοιτητές μας για να αποκτήσουν κάποια καλύτερη μόρφωση, τους δίνουμε την ευκαιρία να μετακινηθούν σε μια επιχείρηση στο εξωτερικό, έτσι ώστε να συμπληρώσουν τις γνώσεις που παίρνουν από τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται εδώ στο Πανεπιστήμιο με αντικείμενα που θα συναντήσουν στο μελλοντικό εργασιακό τους χώρο. Αυτό προφανώς αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα για αυτούς τους οποίους μετακινούνται, καταρχήν γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να καλυτερέψουν λίγο τις γνώσεις τους πάνω στη γλώσσα, σε επικοινωνία στα αγγλικά, στα γαλλικά, σε πολλές άλλες γλώσσες επίσης, ισπανικά, ιταλικά. Καθώς επίσης και να δούνε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν επιχειρήσεις σε διαφορετικά αντικείμενα στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα ήθελα να προσκαλέσω οποιονδήποτε εδώ από την περιοχή της Επίρου ενδιαφέρεται να προσλάβει στην επιχείρησή του εισερχόμενους φοιτητές και θα ήθελα να ξέρουν οι ακροατές σας και οι τηλεθεατές σας ότι το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο, να επικοινωνήσει μαζί μας έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε να προσλάβει τέτοιους φοιτητές για πρακτική άσκηση. Θα πω μονάχα δύο απλά παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα έναν χώρο όπως είναι ένα μουσείο και τέτοια η περιοχή της Επίρου έχει πάρα πολλά, πέρα από τα πολύ γνωστά που έχει εδώ η πόλη μας όπως είναι το Αρχαιολογικό ή το Βυζαντινό Μουσείο. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλλα μικρότερα μουσεία διασπαρμένα σε όλη την περιοχή της Επίρου. Είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτούς να απασχολήσει έναν φοιτητή για πρακτική άσκηση, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς θερινούς μήνες, όπου απλά και μόνο με την ποικιλία γνωσών που διαθέτουν οι νέοι άνθρωποι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά ως συνεργαζόμενος και εργαζόμενος σε ένα τέτοιο μουσείο. Ή επίσης, σκεφτείτε ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές, πόσο πιο καλύτερα θα μπορούσαν να κάνουν την δουλειά τους και την προώθηση των προϊόντων τους, αν απλά απασχολούσαν έναν φοιτητή από μια χώρα στην οποία δραστηριοποιείται εξαγωγικά μια επιχείρηση.